Στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας βρέθηκε ο πρόεδρος του Κελπνό, συνοδευόμενος από στελέχη αλλά και το διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πρώτη στάση του κλιμακίου ήταν η έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας, όπου και ο αστυνομικός διευθυντής έκανε μια εκτεταμένη ενημέρωση για την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν. Αμέσως μετά, το κλιμάκιο επισκέφθηκε με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας το κέντρο κράτησης και πρώτης υποδοχής στο φυλάκιο. Έξι μήνες, αν δεν απελαθούν, να αφήνονται ελεύθεροι. Όχι, όχι, ποινικούς δεν έχουμε. Όχι, ποινικοί είναι σε άλλους χώρους που είναι στο... Άρα εδώ μόνο είναι. Είναι παράνομοι μετανάστες. Ο κύριος Γιαννόπουλος συνομίλησε με τα στελέχη που εργάζονται στο χώρο, θέλοντας, όπως τόνισε, να έχει μια προσωπική άποψη της κατάστασης. Εμείς από πλευράς Κελπνό, από πλευράς Δομών Υγείας, θα δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι αυτοί να τύχουν της καλύτερης, πληρέστερης και πιο επιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων υγείας, εάν έχουν κάποια θέματα υγείας, αλλά και κυρίως όλοι οι εμπλεκόμενοι, συνοριοφύλακες, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε άμεση επαφή μαζί τους, να αισθανθούν και να έχουν την πεποίθηση ότι δεν μεταφέρουν λοιμώδη νοσήματα στα σπίτια τους. Από την πλευρά του Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η περιοχή, με βάση την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Προέδρου, υγειονομικά τουλάχιστον, θα δωρακιστεί. Στη συζήτηση που προηγήθηκε, είχαμε τη διαβεβαίωσή του ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να στελεχωθεί με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το κέντρο κράτησης και το κέντρο πρώτης υποδοχής με συμβάσεις έργου, έτσι ώστε να καλυφθεί το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να γίνουν οριστικές προσλήψεις όπως και ελπίζουμε να γίνουν. Εγώ θεωρώ ιδιαίτερη χαρά και τιμή τη σημερινή επίσκεψη. Εκθέσαμε τα κυριότερα προβλήματα στον κύριο Γιαννόπουλο και νομίζω ότι η συνεργασία που υπήρχε με το Κελπνό το προηγούμενο χρονικό διάστημα όχι μόνο θα συνεχιστεί αλλά και θα δυναμώσει, γιατί κύριο γνώμονα όλοι μας έχουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και τον αρτιότερο υγειονομικό έλεγχο των ανθρώπων που φιλοξενούνται μέσα σε αυτά τα δύο κέντρα. Κάποιοι από αυτούς, ελάχιστοι, είναι νοσούντες συνάνθρωποι μας, όπως και μεταξύ μας έχουμε κάποιους που νοσούν ενδεχομένως, αλλά η έννοια του Κελπνό είναι να προστατεύσει τους πολίτες και τους συνανθρώπους μας αυτούς από κάποια νοσήματα, ιδιαίτερα λοιμώδη, που ενδημούν στις χώρες από όπου προέρχονται. Αυτός είναι και ο λόγος κιόλας που παρεμβαίνουμε εμείς και με διάφορα τεστ που κάνουμε και με διάφορες και με διάφορους έτσι χειρισμούς, για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε αυτά τα άτομα. Σύμφωνα πάντως με το πρόγραμμα, ο πρόεδρος του Κελπνό θα επισκεφτεί αύριο τη Σαμοθράκη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί και στην Ξάνθη.